Αγαπητοί τηλεθεατές, είναι 28 Οκτωβρίου. Είμαστε στη Σπάρτη. Είναι γεγονός ότι δημιουργήθησαν κάποιες εντάσεις, όχι όμως εντάσεις με την κακή έννοια της λέξεως από πλευράς χειροδικίας κλπ, αλλά πράξεις οι οποίες προσέβαλαν την ημέρα της γιορτής. Την ημέρα που θυμόμαστε τους ήρωες της 28 Οκτωβρίου του 1940, που πέσανε μαχόμενοι για την ελευθερία μας. Είναι γεγονός λοιπόν ότι κάποιοι καπηλέθησαν αυτήν την γιορτή και θελήσανε να διαμαρτυρηθούν για τα θέματα τα δικά τους. Βέβαια δεν ήταν αρκετοί, ευτυχώς. Ήτανε αρκετά λίγοι, αρκετά λίγοι. Και κάποιοι μάλιστα θελήσαν και προσωπικά τους θέματα να εξαγγείλουν και να διαμαρτυρηθούν για προσωπικά τους θέματα σε μια τέτοια γιορτή. Εκείνο όμως που μας έκανε μεγάλη εντύπωση, εμένα προσωπικά, δεν έπρεπε οι μαθητές, η νεολαία, η μικρή νεολαία, να μπολιάζεται με μίσος, να μπολιάζεται με τέτοιες καταστάσεις. Αν εμείς οι μεγάλοι έχουμε προβλήματα, έχουμε τον τρόπο κάποια στιγμή να τα λύσουμε με νομότυπο τρόπο, με όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται και στο Σύνταγμα ακόμα. Παρακαλέσαμε όμως τον κύριο Γρηγοράκο, ο οποίος είναι ο κυβερνητικός βουλευτής στην Λακωνία. Ο κύριος Λεωνίδας Γρηγοράκος λοιπόν δέχθηκε να μας πει δύο λόγια και να μας εξηγήσετε εσείς πώς το είδατε. Θα πω δύο πράγματα για αυτό που είπατε. Η δημοκρατία όλα τα υπομένει, όλα τα συγχωρεί. Έχει το δικαίωμα ο κάθε πολίτης να διαμαρτύρεται μέσα στη δημοκρατία, αλλά μέσα στα πλαίσια του σεβασμού των άλλων πολιτών και των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών. Εγώ λυπήθηκα πάρα πολύ για αυτό που είδα σήμερα, γιατί νομίζω ότι, όπως είπατε κι εσείς, η νεολαία μας θα πρέπει να γαλουχηθεί στα ιερά και τα όσια των Ελλήνων. Και σήμερα είναι η μέρα ιερών και οσίων. Έτσι. Θέλω να πω στους φίλους ότι όταν το 1940 ο Ιωάννης Βαταξάς, τότε πρωθυπουργός, είπε όχι, να τους θυμίσω ότι σύσσωμος ο ελληνικός λαός πήγε στα σύνορα, στον πόλεμο, να πολεμήσει για τα ιερά και τα όσια της πατρίδας. Παρόλο ότι δεν ήταν ο Μεταξάς, ήταν δικτακτορικός. Δεν ήταν ένας δημοκρατικά εκλεγμένος πρωθυπουργός. Και θα σας πω και το άλλο, κύριε Φελούρη, από τις φυλακές ο Νίκος Ζαχαριάδης, ο ιστορικός ηγέτης του ΚΚΕ, έστειλε επιστολή σε όλα τα μέλη του κόμματος να συνταχθούν με το όχι του ιδεολογικού του εχθρού, του Ιωάννη Μεταξά. Γιατί κινδύνευε η πατρίδα. Και πάνω από την πατρίδα δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, φανταστείτε δηλαδή τι έγινε εκείνη την ημέρα. Στο όχι του Μεταξά συντάχθηκε όλος ο ελληνισμός. Υπάρχουν και διάφορα ντοκουμέντα που είμαστε υποχρεωμένοι όλοι αυτή την ημέρα του όχι των Ελλήνων να την τιμούμε. Και στα παιδιά να μεταβιβάζουμε τη σημασία εκείνου του όχι. Και όχι να τα δηλητηριάζουμε με αυτές τις εκφράσεις τις σημερινές της αποστροφής στους πολιτικούς και στους θεσμούς. Μα δεν ήταν μόνο η πολιτική. Θα σας πω. Ότι ήταν και η τοπική αρχή, και τους θεσμούς. Βέβαια. Θέλω λοιπόν να πω ότι σήμερα είναι μια μέρα ανάτασης. Εμείς σήμερα δίνουμε, δεν θλιβόμαστε. Θυμόμαστε αυτούς τους ανθρώπους που δώσαν τη ζωή τους, την ψυχή τους στα αλβανικά βουνά. Για να υπερασπιστούν την πατρίδα μας. Για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Αυτό είναι το μεγαλείο της σημερινής ημέρας. Δεν είναι η μέρα θλίψης. Είναι η μέρα μνήμης των νεκρών. Αυτών των ανθρώπων που θυσιάστηκαν για μας. Και αυτό νομίζω ότι ήταν το χειρότερο που συνέβη σήμερα στην παρέλαση. Κάποιοι θέλησαν να αμαυρώσουν τη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Ευτυχώς όμως δεν ήταν όλοι. Δεν ήταν όλοι. Ήταν πολύ λίγοι. Όπως είπατε, ήταν αρκετά λίγοι, όπως είπατε. Παρακολούσατε τη λέξη που είπατε εδώ, αρκετά λίγοι. Όμως θέλω να πω το μήνυμα, το πολιτικό μήνυμα της ημέρας. Γιατί έμαθα και για τη Θεσσαλονίκη τι συνέβη τώρα, θέλω να πω το εξής. Ότι όλο αυτό τον καιρό δίνουμε έναν αγώνα. Έναν αγώνα για την επιβίωση της Ελλάδας. Εμείς έχουμε διαλέξει αυτόν τον τρόπο. Πιστεύουμε ότι είναι ο καλός τρόπος. Αν πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος να διαλέξουμε για να σώσουμε την Ελλάδα, κύριε Φελούρη, θα τον κάναμε. Δεν μας είπε κάποιος ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος. Εμείς διαλέξαμε αυτόν τον τρόπο. Με πόνο ψυχής. Δεν το κάναμε για μας. Το λέω αυτό.
Διότι όταν ήθελε κανείς να κοιτάξει το τομάρι του, θα έκανε άλλα πράγματα και μπορούσε άλλα πράγματα να κάνει. Όμως στις δύσκολες στιγμές καλούνται οι πολιτικοί και στις δύσκολες στιγμές οι γενναίοι άντρες αποφασίζουν τι πιστεύουν και τι δεν πιστεύουν. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, παρά τις αντιθέσεις και όλα αυτά που έχουν γίνει αυτόν τον καιρό, θα βρει τον δρόμο της. Χθες και προχθές νομίζω ότι φάνηκε ο πάτος του βαρελιού και θα ξεκινήσουμε μια καινούργια αρχή. Θα δούμε τι θα γίνει με την Ελλάδα του μέλλοντος. Γιατί πρέπει να μιλάμε για το μέλλον τώρα πια. Πρέπει να ξεχάσουμε τι έγινε στο παρελθόν, να δούμε, να συμμαζέψουμε τα κομμάτια του παρόντος, γιατί πληγωθήκαμε όλοι από αυτά που γίνανε αυτόν τον καιρό, κύριε Πελούρη, και να κοιτάξουμε τι θα γίνει με το μέλλον. Εγώ συγχωρώ αυτά τα παιδιά που έκαναν αυτές τις εκφράσεις σήμερα, έτσι. Γιατί πιστεύω ότι δεν είναι καλά ενημερωμένα, τα παιδιά δεν ξέρουν όλα αυτά. Και αυτό που θέλω να καταδικάσω μόνο είναι τη συμπεριφορά αυτών που έκαναν τα παιδιά να σκεφτούν και να ενεργήσουν. Τα μπόλιασαν. Κατά τα άλλα, θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους. Ναι, ναι, να πω χρόνια πολλά σε όλους. Και τα χρόνια πολλά και καλοδεχούμενα βεβαίως. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, μήπως ευθύνεστε κι εσείς, οι πολιτικοί γενικώς, ευθύνεστε διότι εδώ και δεκαετίες κανένας από εσάς, και όταν λέω εσάς δεν εννοώ προσωπικά εσάς, εννοώ το σύνολο των πολιτικών αρχόντων, δεν ανέλυσε στον λαό με απλά λόγια και όχι με την γλώσσα την ξύλινη του πολιτικού, αλλά με απλά λόγια την πραγματικότητα, τις λεπτομέρειες. Γιατί δανειζόμαστε τόσες δεκαετίες, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, γιατί μας απέκοψαν από την παραγωγή στα χωράφια μας και μας λέγανε πάρτε 1000 ευρώ και τελείωσε, δεν μας ενδιαφέρει τι παράγεται, και διώξανε την νεολαία να πάει στις πρωτεύουσες και στα γραφεία, αστικοποίηση. Αυτά όλα... Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέτε. Είναι γεγονός ότι οι πολιτικοί τα τελευταία χρόνια δεν στάθηκαν στο επίπεδο των περιστάσεων. Πολιτικοί από όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Και από αυτές που κυβέρνησαν. Και από αυτές που δεν κυβέρνησαν. Και που δεν κυβέρνησαν. Διότι, προσέξτε, τα πακέτα στήριξης δεν πήγανε μόνο σε συγκεκριμένες πολιτικές παρατάξεις ή σε συγκεκριμένες κυβερνήσεις. Πήγανε στο λαό. Ναι. Ο λαός έχει όλα τα χρώματα. Λοιπόν, και έχει υποστηριχτές όλων των κομμάτων. Και αν ήταν κάποιοι οι οποίοι παρεκτράπησαν των ευθυνών τους και της αποστολής τους, αυτούς ας τους κατηγορήσουν, να τους πάνε που λένε όπου θέλουν. Είναι γεγονός ότι η πολιτική τα τελευταία 35 χρόνια μετά την μεταπολίτευση δεν εκτίμησαν το μέγεθος του προβλήματος που ερχόταν. Κάποιοι είχαν μιλήσει όμως από το 2004, μιλούσαν για αυτό το μέγεθος που θα έρθει μια μέρα και θα μας πνίξει. Κάποτε, επειδή είναι μέρες μνήμης τώρα, είναι του 1940, αλλά κάποτε σε ένα υπουργικό συμβούλιο ο Αντρέας Παντελής είχε πει το εξής. Ή αυτό το χρέος θα το κερδίσουμε ή θα μας πνίξει. Σωστό. Λοιπόν, ήρθε λοιπόν η εποχή που εδώ και τρία χρόνια προσπαθεί να μας πνίξει. Έτσι. Ελπίζουμε λοιπόν ότι χθες το βράδυ το ξεπεράσαμε. Εγώ, κοιτάξτε, είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα. Κρατάω λίγο την πισινή, γιατί είμαστε σαν λαός, ένας λαός ο οποίος έχει τις δικές του αξίες, έχει το δικό του αξιακό μοντέλο και δεν είναι ένας λαός πειθαρχημένος όπως είναι ο δυτικός κόσμος που τα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει για να ξεφύγει από την κρίση. Γι' αυτό κρατάω μικρό καλάθι, χωρίς βέβαια εύχομαι να πετύχει το πρόγραμμα αυτό, γιατί είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Διότι εμείς, καλώς ή κακώς, την περάσαμε τη ζωή μας, υπάρχουν οι επόμενες γενιές, τα παιδιά μας, οι άνθρωποι για τους οποίους εμείς δεν λειτουργήσαμε καλά, με αποτέλεσμα να τους υποθηκεύσουμε το μέλλον. Ας κάνουμε λοιπόν την ίστατη προσπάθεια τώρα να διορθώσουμε ό,τι μπορούμε, κύριε Φιλούρη. Αυτή είναι η δική μου ευχή. Και επειδή είναι η μέρα σήμερα του όχι, του Ανελλήνων, είναι η μέρα ανάτασης, ψυχικής ανάτασης και ιστορικής ανάτασης, να θυμηθούμε αυτούς, σας είπα και πάλι, οι οποίοι θυσίασαν τη ζωή τους, τις οικογένειές τους, τα πιστεύω τους, ό,τι πιο ιερό είχαν. Για να μπορούμε σήμερα εμείς να είμαστε ελεύθεροι, σήμερα λοιπόν ας πούμε χρόνια πολλά σε όλους, να πούμε ότι στην Ελλάδα ας κάνει μια καινούργια αρχή από αύριο. Και να ξεχάσουμε όλα τα αρνητικά σημεία τα οποία σηματοδότησαν αυτές τις ημέρες την Ελλάδα μας, την Ελλάδα των παρελάσεων, την Ελλάδα της χαράς, την Ελλάδα της μνήμης, και ας πάμε σε μια καινούργια αρχή της αξιοπρέπειας και της υπερηφάνειας. Λοιπόν, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που στο τέλος η παρέλαση τελείωσε ήρεμα, όρημα, με έναν στρατό ο οποίος έδειξε ότι είναι στο ύψος των περιστάσεων. Έτσι. Και όλοι οι πολίτες της Σπάρτης, και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω προσωπικά για τη συνέπεια, την υπευθυνότητα και τη σοβαρότητα που έδειξαν στις στιγμές αυτές, τις ιστορικές για την Ελλάδα. Γιατί είναι ιστορικές στιγμές αυτές οι οποίες ζούμε. Ας καταλάβουν κάποιοι ότι η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα του χθες. Είναι μια καινούργια Ελλάδα από τα χθες και μετά. Είναι μια καινούργια Ελλάδα που έρχεται από μια τριετία φοβερή,
μια τριετία η οποία πραγματικά την πληρώσαμε αίμα. Τα μέτρα που πήραμε, κύριε Φελούρη, τα λέω, είναι άδικα, είναι σκληρά μέτρα για τις πολίτες. Είναι γεγονός αυτό. Αλλά δεν υπήρχε άλλη επιλογή, γι' αυτό τα πήραμε. Ας μας συγχωρήσουν όλοι και κάποια στιγμή ας μας κρίνουν πάλι ξανά. Αλλά ας μας αφήσουν τουλάχιστον αυτή τη στιγμή να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις που πιστεύουμε ότι θα βγάλουν την Ελλάδα από το τέρμα και το διέξοδο. Και τότε μετά, όταν έρθει η ώρα της κρίσης, εδώ είμαστε όλοι, να ακούσουμε την αρνητική κριτική, να ακούσουμε τη θετική κριτική, να ακούσουμε το κακό σχόλιο και όποιος ευθύνεται από εμάς, προσέξτε, να τιμωρηθεί από τη λαϊκή ετιμιγορία. Έτσι. Εγώ και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Έχουμε σήμερα η Ελλάδα μας που έχει μια καταπληκτική ημέρα, ένα καταπληκτικό ήλιο. Να είναι η Ελλάδα μιας τελευταίας μέρας αρνητικών γεγονότων των τελευταίων τριών χρόνων και να ξεκινήσει αύριο μια καινούργια μέρα για όλους τους Έλληνες με μια καινούργια αρχή και ένα καλύτερο μέλλον. Και εγώ σας εύχομαι κουράγιο, υγεία, κουράγιο και δύναμη για να ανταπεξέλθουμε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάλι τους Λάκωνες πολίτες. Είμαι δύο μέρες στη Λακωνία. Την αποστολή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη φιλοξενία και για τη συμπεριφορά τους απέναντί μου και θα τους ευχαριστήσω και για τη συνέπεια που δείξαν σήμερα στην παρέλαση εκτός αυτή τη μικρή πλειοψηφία η οποία και αυτή έχει τα δικαιώματα της να αντιδρά. Και πάλι σας ευχαριστώ. Και εγώ.